είμαστε στο πατριωτικό πακελίο της Μεγάλης Πέμπτης. Ομολογία βόμβα από τους δολοφόνους της Αστραζένεκα. Τα εμβόλια για τον κορονοϊό προκαλούν θρομβώσεις. Να κάτσουν όλοι στο σκαμνί για τα δηλητήρια που πότισαν τους Έλληνες. Ετοιμάζονται εκατομμύρια αγωγές για αποζημιώσεις εναντίον του Βρετανικού κολοσσού αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης ως ηθική αυτούργος. Οδηγίες προς όλους ανεξαιρέτους πολίτες για το νέο φασιστικό ποινικό κώδικα. Για να μην μας κλείσει φυλακή ο Ιαβέρης Φλωρίδης. Ποινή από 2 έως 3 έτη. Πραγματική έκτηση της ποινής από 30 μέρες έως 6 μήνες. Ποινή πάνω από 3 έτη, πραγματική έκτηση της ποινής μεταξύ του 1 πέμπτου και των 3 δεκάτων. Γράφει ο Νίκος Αντωνιάδης, δικηγόρος Αθηνών. Η Κεραμέως πάει να στήσει εκλογονοθεία. Υπουργός Ιστορικών που πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη έριξε 1,5 εκατομμύριο ευρώ στα κανάλια για την υποστηρική ψήφο, όπως ακριβώς έχει διδαχθεί στη Λέσχη Μίλντεμπεργκ. Μέγας προπαγανδιστής και για το μάτι ο Μητσοτάκης πάει πάλι να αποπροσανατολίσει τους Έλληνες, φοβούμενος ότι η δυσαρέσκεια και από τα Τέμπη θα πάρει μεγαλύτερη έκταση στην Ευρωκάλπη. Βίζα στους Τούρκους και για το Καστελόριζο, να τους δώσετε και τη διοίκηση της νήσου. Το διαφήμισε και η ελληνική μας πρεσβεία στην Άγκυρα. Ιωάννης Μεταξάς, ιδού ο ηγέτης του Οκτάωρου, το συλλογικό συμβάσιο του ΙΚΑ της καταπολέμησης ανεργίας, τη ρύθμιση των αγροτικών χρεών. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα. Πάσχα στα Ιεροσόλυμα, πρώτο μέρος, η τελετή του Ιερού Νηπτήρος, τρεις θρησκείες γονατίζουν μπροστά στα Άγια Πάθη. Στο πατριωτικό μακελιό της Μεγάλης Πέμπτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.